Το φετινό Πάσχα ήταν διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει και αυτό διότι η χώρα μας βρίσκεται στο στόχαστρο του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, η καραντίνα και η απαγόρευση της κυκλοφορίας δεν εμπόδισε τους συμπολίτες μας να τηρήσουν τις παραδόσεις, καθώς το ψήσιμο του Οβελία έγινε στις αυλές, στα μπαλκόνια και στις ταράτσες των σπιτιών τους. Φυσικά δεν έλειψαν τα τραγούδια, αλλά έλειπε σε αρκετούς το κέφι. Παρ' όλα αυτά, ο Έλληνας διατήρησε το έθιμο, αρκεί να κρατούσε την παράδοση που θέλει τον Έλληνα να γλεντά ακόμη και στα δύσκολα. Αληθώς, Ανέστη, να είμαστε καλά και του χρόνου να είμαστε καλύτερα από τον κορονοϊό, να μπορέσουμε να δούμε και εμείς τα γκόνια μας, τα παιδιά μας, τα οποία λείπουν σήμερα και η μέρα δεν είναι χαρμόσυνη. Ας ψήσαμε τα αρνή, γιατί μείναμε μόνοι μας, χωρίς τα παιδιά μας και τα γκόνια μας. Να είστε καλά, βρε παιδιά, και του χρόνου και χρόνια πολλά. Να σας κόψω και μια μπαλταδιά εδώ, για να φάτε κι εσείς ένα μεζεδάκι. Καλά. Έλα, κούκλα μου, έλα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, και να είναι. Ό,τι επιθυμείτε κι εσείς τώρα, αν είστε ανήπαντρα, με μια καλή κουπέλα και ένα καλό παιδί, και να πάνε όλα προς ευχήν. Χρόνια υπό πολλά και πάλι. Υπό άλλες συνθήκες εδώ έπεφταν μπαλωτιές, γιατί έχω παιδί στην Κρήτη. Έπεφταν μπαλωτιές, ψήναμε ένα αρνιά, πολλά. Πόσα άτομα θα ήσασταν εδώ? Εδώ θα ήμασταν 15 άτομα τώρα. Έτσι. Να είστε καλά, ρε παιδιά, να είστε καλά. Και του χρόνου, και του χρόνου. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους, όλοι να είναι καλά, να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους, να προσέχουν, να είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι. Αυτό, όλα τα άλλα θα περάσουν, δεν βαριέστε. Να είμαστε καλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Ας είναι και έτσι, αρκεί να είμαστε υγιείς του χρόνου, να είμαστε όλοι μαζί. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο, υγεία, χαρά, ευτυχία. Να είμαστε όλοι μαζί με τους δικούς μας που μας λείπουν. Φέτος υπό άλλες συνθήκες τι θα γινόταν εδώ στην αυλή? Εδώ στην αυλή μας θα είμαστε γύρω στα 20 άτομα. Θα ήταν το σόι μας όλο, τα παιδάκια μας, τα εγγονάκια μας. Πώς έχει λείψει αυτό σήμερα? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ελάτε να τσουκλήσουμε μαζί. Έλα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς. Έχουμε αγάπη. Έτσι δεν λένε. Έτσι, κάτω. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Να είστε καλά. Ψήσαμε όμως, το τηρήσαμε έτσι το έθιμο. Πάντα, όπως πάντα, φέτος, πάντα. Σας είναι και έτσι σήμερα. Σας φαίνηκε φέτος όλο αυτό που ζούμε? Εντελώς διαφορετικό, σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Όχι. Και αυτό σηματοδοτική ημέρα μας σήμερα. Ό,τι και να γίνει. Υπό άλλες συνθήκες φέτος τι θα γινόταν εδώ στην αυλή σας? Εδώ θα γινόταν. Όπως είναι η οικογένειά σας, έτσι. Αλλά κρατήσαμε τα... Τα τυπικά. Τα τυπικά, έτσι. Έτσι όπως πρέπει. Είναι λίγο, είμαστε μόνοι μας. Δεν ήρθαν οι συγγενείς, δεν ήρθαν οι συντεχνίες, δεν ήρθαν οι να γεμίσουν τα σπίτια μας από αυτά. Αλλά τουλάχιστον μιλήσατε το έθιμο, για το καλό. Για το καλό, πρέπει. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά και το χρόνο, έτσι που θέλετε. Υγεία σε όλο τον κόσμο και να περάσει αυτή η φορά που έχουμε. Από τις 8.30 πρόσφυγα να τα ανάψουμε, να δοκιμάσουμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Βέβαια υπήρχαν και εκείνοι που επέλεξαν να ψήσουν τον Οβελία στο φούρνο τους, αλλά και εκείνοι που τον έστειλαν για ψήσιμο σε αρτοπία. Ακόμη και η ανταλλαγή των ευχών φέτος ήταν διαφορετική. Υπήρξαν παππούδες και γιαγιάδες που έστειλαν τις ευχές τους στα παιδιά και τα εγγόνια τους μέσω με βιντεοκλήσεις και άλλοι που αντάλλαξαν ευχές τηρώντας τις αποστάσεις. Δεν ψήσαν έξω στις αυλές τους, αλλά δεν ήσταν οι πολύ περισσότεροι γιατί δεν ήσταν τα παιδιά τους. Και αφού είναι από δύο στο σπίτι, δεν ψήσανε καθόλου. Είναι χωριό εδώ στο χωριό, οι περισσότεροι έχουν παιδιά που είναι στην Αθήνα,
ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος που δουλεύουν και αφού δεν ήρθαν τα παιδιά τους, είναι από δύο άτομα, δεν ψήσαν καθόλου. Πρωτόγνωρες καταστάσεις, αν δούμε στην ιστορία, υπάρχουν πάντα περιστασιακά, λιγότερο, τώρα είναι πιο έντονο γιατί είναι παγκόσμιος αυτός ο ιός, αλλά πρέπει να το ξεπερνάμε και είναι το ζήτημα τι θα γίνει με την οικονομία, πώς θα τα επεξέλθουμε και πώς ο κόσμος θα ξανααποκτήσει εμπιστοσύνη να αγγίξουμε κάτι με τα χέρια μας, να το πάρει, να το κάνουν, αν πιστεύω ότι είμαστε καθαροί. Χριστός Ανέστη, να περάσετε ένα καλό Πάσχα με την οικογένειά σας. Θα περάσει και αυτό πιστεύω. Σε έλειψε φέτος που δεν κάναμε αυτά που έπρεπε, να πάμε στην εκκλησία. Ναι, δεν το περίμενα Ανάσταση χωρίς να πάμε στην εκκλησία. Αλλά εντάξει, εύχομαι τώρα να περάσει όλο αυτό, να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου άντε να ψήσουμε τα ανή. Και εγώ τα ίδια. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Πρωτόγνωρη αυτή είναι όμως η κατάσταση για τον κόσμο, Πώς το βλέπετε όλο αυτό που ζούμε με τον κορονοϊό? Λίγο περιορισμένα, αλλά τι να κάνουμε. Χριστός αληθώς Ανέστη, να είμαστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Η πλειοψηφία των Αρτινών έμεινε στα σπίτια τους από το πρωί, τηρώντας ευλαβικά τα μέτρα για τους περιορισμούς στην κυκλοφορία. Η ελληνική αστυνομία βρισκόταν από το πρωί επιποδός και με συνεχείς περιοπολίες που έλεγχε το μέτρο της απαγόρευσης συνάθρησης σε αυλές και κήπους για το ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία. Επισκέπτοντας γειτονιές της Άρτας και βρίσκοντας ανθρώπους αυτή την ημέρα, δεν έμοιαζε με τίποτα όπως τις άλλες χρονιές. Δεν υπήρχαν μεγάλες παρέες στα τραπέζια τους, δεν υπήρχε ο χώρος και το τραγούδι. Υπήρχε όμως μια ευχή από μικρούς και μεγάλους του χρόνου με υγεία να εορταστεί το Πάσχα με όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Επιλέξαμε φέτος να κλείσουμε το ρεπορτάζ μας από το πιο ωραίο σημείο της Άρτας, το ιστορικό γεφύρι, με φόντο πίσω την πόλη μας. Φέτος περάσαμε, όπως κάθε χρόνο, εδώ και 30 χρόνια, η κάμερα του Art TV και το συνεργείο της βρίσκεται έξω και δείχνει το ψήσιμο, το οβελία, σε σπίτια, με χαρές, με γλέντια. Φέτος δεν ήταν έτσι. Δυστυχώς ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που ήταν λυπημένοι, που ήθελαν να έχουν τα παιδιά τους όλοι μαζί, τους γείτονες, αγαπημένα τους πρόσωπα τέλος πάντων, για να είναι όλοι και να τρώνε στο τραπέζι τους. Φέτος δεν έγινε έτσι. Από τα σπίτια όντως μύρισε και το έκαναν το έθιμο, αλλά δεν ήταν τίποτα ίδιο όπως τις άλλες χρονιές που έχουμε περάσει. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και το συνεργάτη μας, τον Γιώργο τον Παπαβασιλείου, που φέτος για ακόμα μία χρονιά το Πάσχα, τέτοια μέρα ήταν εδώ μαζί μας και κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε η διεύθυνση του Art TV, το τεχνικό προσωπικό και η δημοσιογραφική ομάδα Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά και του χρόνου στις εκκλησιές μας και έτσι όπως αρμόζει αυτή την ημέρα να γιορτάσουμε το Πάσχα μας. Χριστός Ανέστη.